Πάμε στον αδερφό, συνάδελφο, αγαπητό φίλο, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά, δόξα τον Θεό, εσείς σας ακούω. Μεγαλώνεις? Διαβάζουμε κοσίνη εμείς. Γελάω με κόλλεγα που λέει ότι ξενυχτάει εξαιτίας του Σαββίδη στη Νέα Υόρκη. Μεγαλύτερος παπάς. Ναι, δηλαδή... Αγάπη μου, γιατί ήρθες 6 ώρα. Σε 6 ώρα είσαι στο κρεβατάκι. Αγάπη μου, γιατί ήρθες 6 ώρα. Αγάπη μου, ήμασταν στους αξιλούς το σπίτι και ακούγαμε live με streaming τις δηλώσεις Σαββίδη. Δεν έχουν ημερηθεί και στην Κρήτη, πες του. Δεν ξεγελάει κανένα. Συγκινητικό, συγκινητικό. Ναι, όντως. Πώς θα πήγαινες να περιγράψεις ΠΑΟΚ Ολυμπιακός εσύ? Για το OTTV? Όχι. Γιατί? Εξαρτάται, να σου πω τι καβάντζα είχα. Δηλαδή, ξέρεις, οικονομική, αν είχα άλλη δουλειά, αν με έπαιρνε, ας πούμε, να ξεφτυλιστώ, αν με έπαιρνε να μην ξεφτυλιστώ, αν με έπαιρνε να κάνω κανονική περιγραφή από αυτά που βλέπω χωρίς να φοβάμαι, θα το έκανα, ναι. Αν έπαιρνε να ξεφτυλιστώ, όμως, θα προσπαθώ να το αποφύγω με κάθε τρόπο. Δηλαδή, πάντως, ναι, στην Τούμπα, να ξέρεις, ήταν το πιο δύσκολο από ό,τι στη Ρεβάνς. Δηλαδή το πρόβλημα του ΟΤΕΤΙΖ ήταν στην Τούμπα περισσότερο παρά στο που να βάλει στη Ρεβάνς, γιατί στη Ρεβάνς, ξέρεις, η Καραϊσκάκη είναι άλλη νόμη, άλλα ήθη και να διαμαρτυρηθεί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν θα τον νοιάξει ιδιαίτερα τον να σου πω, όπως ήταν ότι θα γίνει στην Τούμπα. Δεν είναι προσβλητικό για τον κλάδο να ανέχεται συμπεριφορές σαν αυτών των διευθυντών του ΟΤΕ, που πραγματικά συμπεριφέρονται σαν σκουπίδια υπό την πίεση μιας ποδοσφαιρικής ανομίας εταιρείας, του συναδέλφους. Έχω γράψει πολλές φορές αυτό. Απ' τη μία. Απ' την άλλη όμως, ρε παιδιά, δηλαδή, ξέρετε πολύ καλά σε τι εποχή ζούμε εργασιακά. Ένας δημοσιογράφος... Κώστα, αν θες λίγο πιο κοντά και στο μικρόφωνο σου, ναι, ωραία. Λέω λοιπόν, ένας δημοσιογράφος των 1000 ευρώ, μόνος του, έτσι, έχει πολύ μικρή δύναμη να αντιδράσει, εάν τα αφεντικά του δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τον αφήσουν να... Και των λίγων επιλογών να πάει μετά κάπου αλλού. Λίγων να επιλογών. Μαζικά όμως, όπως λέει ο Σταύρος, η δύναμη μεγαλώνει. Έτσι, δηλαδή, όσο προστίθενται άνθρωποι που αντιδρούν, τότε προφανώς μεγαλώνει και η δύναμη. Εγώ το έχω γράψει επίσης ως πρόταση, αλλά δεν βλέπω να οψάται η ΕΣΥΑ να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα ή τέλος πάντων οι ενώσεις. Ότι ένα καλό πρώτο βήμα θα ήταν να υπάρξει μια μαζική απεργία όλων των μέσων από τους αγώνες του Ολυμπιακού για ένα διάστημα. Δηλαδή, ποιος θα ακολουθήσει? Σκεφτείτε το λίγο. Δεν υπάρχει όρισμα να του ενοχλήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να του ενοχλήσει. Θα μου πεις, μπορεί να κάνει περιγραφή ο Καραμπαπάς. Εντάξει, γίνεται γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι σίγουρο ότι αυτό το πράγμα θα ενοχλήσει. Θα δείξει κάτι, θα γίνει τόρος και θα δείξει, εν πάση περιπτώσει, ότι η δημοσιογραφία δεν τους ανήκει. Το λέμε τώρα για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει αυτές τις συμπεριφορές. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι αμέσως αντίδραση απέναντι σε οποιαδήποτε ΠΑΕ νομίζει ότι μπορεί να χειραγωγήσει τα μέσα. Μα τι χειραγωγεί, δεν νομίζει. Στην προκειμένη περίπτωση. Σωστό. Πάντως, η μεγαλύτερη ντροπή είναι των οργανισμών. Ενώ του ΟΤΕΤΙΒ και της ΝΟΒΑ και όλων αυτών. Δηλαδή, δίνουν πάρα πολλά λεφτά για ένα προϊόν το οποίο δεν ταξίζει και κανονικά δεν θα έπρεπε να ανέχονται μήγα στο σπαθί του. Φαντάζεσαι τώρα το Sky B, ας πούμε, στην Αγγλία που δίνει την Premier League, στην τελευταία ομάδα του χρόνου θα πάρει 150 εκατομμύρια λίρες, ένα τέτοιο ποσό περίπου. Βγαίνει από το καινούριο συμβόλαιο του χρόνου. Τα δίνει όμως το κανάλι. Θα πάει κάποιος να του πει, ρε φίλε, γιατί είπες ότι ο Ρούνεϊ, ας πούμε, έχει γίνει 100 κιλά και δεν μπορεί να στρίψει. Υπάρχει περίπτωση να πει. Δεν θα σου κάνω δηλώσεις τώρα που το είπες. θα γελάσω κάθε πικραμένο. Με αυτό το συμβόλαιο που έχει το Sky Sports, ωραία, μπορεί η ρήτρα στις μη δηλώσεις, στην άρνηση δηλώσεων, να είναι καμιά 30 εκατομμύρια λίρες. Με συγχωρείτε. Σωστό είναι αυτό, αλλά ακόμα και να πει δεν κάνω δηλώσεις, ας πούμε η Manchester στατίστηκε και τα λοιπά, θα πάει να πληρώσει το πρόστιμο, εκεί να ξέρεις η κατακραυγή γυρίζει στην ομάδα. Δεν θα υπάρχει από πίσω ένα λαός, ας πούμε, να πει ναι μωρέ τους αλήτες στο Sky που δεν γουστάρουν τη Manchester, καλά κάνει προεδράρα, να μην τους ξανακάνουμε δηλώσεις. Εκεί θα φάει ένα γενικό κράξιμο, αυτό που λες, και δημοσιογραφικό, όλοι μαζί, και θα έρθουν στα ίσα τους και δεν θα ξανακάνουν τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι τη δύναμη την έχει ο ΟΤΕΤΙΒ και η ΝΟΒΑ. Πρώτα απ' όλα. Το να πετούν μετά από τους δημοσιογράφους να αντιδράσουν μαζικά και με αλληλεγγύη είναι κάτι που δεν μας χαρακτηρίζει. Έτσι. Η αλληλεγγύη και η σωστή αντίδραση απέναντι σε κάποιες... Κώστα, πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε να απολύονται δημοσιογράφοι που ζητάνε ΠΑΕ,
να αλλάζουν οι speaker επειδή το ζητάνε οι ΠΑΕ, να κόβονται δηλώσεις επειδή υπόθηκε κάτι για το fair play, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι. Όχι απλώς να κόβονται δηλώσεις. Στα Χανιά έχει γίνει, θέλω να πω, πολύ πιο χοντρό σκηνικό. Αυτό είναι στο Πατανιάς Ολυμπιακός. Ναι. Με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Τζαΐνη, ο οποίος όμως ο ίδιος δεν ήθελε να βγει μπροστά έξω. Μιλάμε τώρα για πεσήματα κανονικά, με πινελίκια, με τέτοιες καταστάσεις. Την ημέρα του αγώνα γίνει. Πάμε με το που τελείωσε ο αγώνας. Στο ημίχρονο του αγώνα, για την ακρίβεια. Ή μάλλον όχι, με το που τελείωσε ο αγώνας. Επειδή σχολίασε μια στιγμή, μια φάση επειδή όπου τραυματίστηκε πέρσι του Πατανιάς. Ήταν το fair play πέρσι του Ολυμπιακού σε μια φάση. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε, θεωρητικά αυτό το πράγμα είναι μια ιστορία που κρατάει χρόνια. Δεν ξεκίνησε τον Ολυμπιακό. Στην Νόβα μάλιστα, κάθε φορά που τους λένε ότι κάνετε τα χατήρια του Ολυμπιακού με το να μην αφήνετε τους δημοσιογράφους σας να σχολιάζουν τις επίμαχες φάσεις, αυτοί απαντούν ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό. Ένα πέσιμο του καπετάνιου, ο οποίος δεν ήταν τότε καν στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Ήταν απόμαχος, ας πούμε, παράγοντας, στο ΆΚΑ. Ένα, δεν θυμάμαι σε ποιο αγώνα, είχε πέσει στον Άγγελο Στυλιάδη, την ώρα της μετάδοσης. Από εκεί λοιπόν πήρε αφορμή η Νόβα, υποτίθεται, εκεί σταμάτησε να σχολιάζει τις φάσεις για να έχει το κεφάλι του σύσυχο. Και παρότι τώρα πρόσεξε, αυτή είναι μια τακτική την οποία εμείς την κοροϊδεύουμε, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, δηλαδή ότι πώς να σου πω, ευνουχίζει ο δημοσιογράφος σου. Νομίζω ότι πολλοί δημοσιογράφοι στον ΟΤΕ TV για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα ευχόταν να μην τους αφήνει ο ΟΤΕ TV να σχολιάσουν τις επιμάχες φάσεις, έτσι δεν είναι. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κοίταξε, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι οι παράγοντες πάντα ήθελαν να ελέγχουν τα μνημεία, πάντα. Έτσι. Ναι. Εκεί είναι το ζήτημα τι περιθώριο θα τους αφήσεις. Για κάποιο λόγο η Νόβα άφησε περιθώριο. Ο TTV το έπαιζε ανεξάρτητος και διαφορετικός και εμείς έχουμε ευρωπαϊκή νοοτροπία και δεν μας άμα από αυτά και σχολιάζουμε κτλ. Μέχρι που υποχρεώθηκε, μέχρι που πλήρωσε ένα σκασμό λεφτά, πήρε το Champions League, έκανε μεταδόσεις του Ολυμπιακού και εκεί σύμφωνα με τους διοικούντες του, όπως έχουν πει στους δημοσιογράφους, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι μια επιχείρηση και αυτή τη στιγμή οι Ολυμπιακοί είναι πελάτες τους, μια ίσως μεγαλύτερη πελατειακή τους βάση από αυτό βλέπουν αυτοί, ναι, και δεν θέλουν να τους δυσαρεστήσουν. Αυτή είναι η αντίληψη, τόσο αυλή και τόσο μπακαλή. Συγγνώμη τώρα, επειδή εσύ ζεις και στην Αθήνα, αυτό το οποίο συμβαίνει ικανοποιεί τους Ολυμπιακούς, δηλαδή αισθάνονται περήφανοι και γι' αυτό. Εντάξει. Εμένα μια και το θέτεις έτσι πελατειακά, ξέρω εγώ. Εμένα τους φίλους που έχω Ολυμπιακούς, έχω και φίλους Ολυμπιακούς, έτσι, τι να κάνουμε. όχι, δεν τους ικανοποιεί καθόλου. Ξενερώνουν τους, αλλά είναι φίλος των Ολυμπιακών που δεν πηγαίνει πια στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, δεν ασχολούν. Ναι, ναι. Αν πήραν το 43ο ή το Κυριακό, ξέρω εγώ, το χιλιοστό, ας πούμε. Είναι το ίδιο των Ολυμπιακών που βλέπουν τι γίνεται και έχουν φάει ξενέρωμα και δεν τους απασχολεί. Επίσης, ξέρεις τώρα αυτό που λέμε περί πελατειακή βάση, άμα δεις τώρα στα σχόλια όταν γράφουμε για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Γράφουν από κάτω ναι, και εγώ θα κόψω τον ΟΤΕ και αντίδραση είναι αυτή και κόβουμε όλοι μαζί την παρμήκα κλπ. Δεν παίζει αυτό, το ξέρεις έτσι. Δηλαδή, ναι, εντάξει. Δεν θα κόψω τον ΟΤΕ επειδή ξενερώσαμε το Παναγιλάκι. Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ξεκάθαρη κόντρα ιδιοκτησίας με το λειτουργήμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το δούμε αλλιώς, Κώστα. Πάντα υπήρχε σταυρός, δηλαδή δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτες φίλοι με τους δημοσιογράφους ακριβώς. Δηλαδή, αν ο δημοσιογράφος έγραφε κάτι το οποίο πήγαινε κόντρα στα σφαίρα του ιδιοκτήτη, πάντα θα υπήρχε πρόβλημα. Mm. Έτσι. Αλλά τώρα όμως έχει φτάσει σε ένα επίπεδο παράνοιας, όπου ο δημοσιογράφος δεν χρειάζεται να γράψει, χρειάζεται να πει απλώς ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού δεν τίθεται να το fair play. Δηλαδή αυτό είναι αρκετό για να δημιουργήσει πρόβλημα στο δημοσιογράφο και στο κανάλι. Κάνουμε πλέον για καταστάσεις παράνοιας. Εκεί πολλά... τώρα φτάνουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα να κλείσω κιόλας. Εκεί φτάνουμε τώρα στην παράνοια της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Γιατί αυτό που σου λέω ότι πάντα οι ομάδες ήθελαν να ελέγχουν τα ΜΜΕ. Έχει φτάσει όμως το πράγμα σε μια κατάσταση απολύτως καθεστωτική, Βόρεια Κορέα δηλαδή, όπου δεν θέλω ρε παιδί μου να περιγράψεις το Ολυμπιακός Άντερλεχτ φίλο Ολυμπιακά, το οποίο στο κάτω-κάτω είναι λογικό. Παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ξένη στο Europa League. Ναι. Δεν πειράζει, δεν θέλει κανείς φιλοβελγική περιγραφή. Φίλο Ολυμπιακή περιγραφή κάνει. Ο Ολυμπιακός όμως δεν θέλει αυτό. Το Παναλάκης το ήξερε μετά πόσα έχουν προηγηθεί. Ήξερε για ποιο λόγο βρέθηκε στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει αυτό. Θέλει το μαύρο άσπρο. Θέλει το... Να ανακαλυφθεί φάουλ στο Ρομπέρτο στο πρώτο παιχνίδι. Θέλει ότι η μπάλα έχει βγει έξω. Ας πούμε πριν γυρίσει την μπάλα ο... Γιατί δεν ανακάλυψες ότι έγινε... ότι έγινε φάουλ στο Ρομπέρτο. Ναι, ναι, αυτό. Θέλει το μαύρο άσπρο, καταλάβες. Δεν θέλει, να περιγράψεις... 50-50. Θέλει να περιγράψεις 50-50. Άλλο από αυτό που λέει η εικόνα. Ναι, ναι, ακριβώς. Μα πια αυτό δεν γίνεται. Έχει 18 replay, ρε παιδί, πώς να το πω. Άσε που ο TTV δεν έδειχνε και τα replay. Δεν έδειχνε τα offside, ρε. Τα offside, ρε. Εξαφανίστηκαν τα offside. Αυτό ήταν καινούριο, καινούριο ευρέστη τεχνία. Δηλαδή, δεν ξέρω να θυμάσαι το δεκάδο ότι φάση πρέπει να φάει την πρώτη κόκκινη ομοθεία. Εννοείται. Πρέπει να έχει φάει τρεις κόκκινες.
που ανακαλύπτει χέρι στον παίχτη της Άντερλεχτ. Πριν το δείξει το replay. Δείχνει ένα replay κάπου μακρινό, όπως θα δεν καταλάβει. Τέλος, εξαφανίστηκε το replay, δεν το ξαναλάβαμε. Ποτέ να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι. Θέλει την παραποίηση της πραγματικότητας. Θέλει να δημιουργήσει μια εικόνα, γιατί ξέρεις και το κοινό που βλέπει. Έχει μεν εκπαιδευτεί πλέον γιατί δουλεύει πάρα πολύ ποδόσφαιρο ή περισσότερο ποδόσφαιρο. Αλλά μην νομίζω ότι στην πλειονότητά του δεν είναι ένα κοινό απαίδευτο. Ενώ απαίδευτο και αθλητικά, στο οποίο μπορεί να δημιουργήσεις η μετάδοση, μπορεί να δημιουργήσεις εικόνα. Δηλαδή, αν ο άλλος φωνάζει ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει ευκαιρίες, ήταν άτυχος και έπρεπε να περάσει κτλ. Ένα 50-60% από αυτούς που βλέπουν μπορεί να του μείνει αυτό το πράγμα στο μυαλό. Μπορεί να του περάσει μέσα στο μυαλό αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός να περάσει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε καταστάσεις πρωτόγνωρες, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και σε αυτό έχουμε φτάσει σε καταστάσεις πρωτόγνωρες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το η αυριανή μετάδοση. Δηλαδή πραγματικά... Ποιος είναι και ξέρουμε. Ο Παλομπαρίν. Ναι. Ο Παλομπαρίν είναι μέχρι στιγμής. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το TV. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα γιατί γίνονται κάποιες τελευταίες διαβουλεύσεις. Να είμαστε βέβαιοι ότι λέει γκρίνο και Σάβας και... Τα γνωστά, ναι. Ναι, ξέρεις, να ψάξουμε και το παρελθόν του Παλομπαρίν πως έχει πει κάτι κακό και μας ενοχλεί. Και τελικά θα επιχρησιμοποιηθεί γιατί ο Τσόχος, ας πούμε, που έχει κάνει κάποιες καλές περιγραφές από τη Τούμπα, δεν αρέσει πια στον Ολυμπιακό. Φοβερά πράγματα. Ναι. Φοβερά πράγματα. Όπως είναι δηλωμένος ο Ολυμπιακός ο Μιχάλης. Βέβαια είναι πολύ καλός στη δουλειά του και τα λοιπά. Εννοείται, ο καθένας μπορεί να είναι δηλωμένος ότι... Ναι, αλλά θέλω να σου πω δεν είσαι. Και δεν τους αρέσει όχι κάποια μετάδοση ο Τσόχος. Και κάτι που έγραψε στον καζέτα.gr. Το ξέρω. Και έχουμε και αυτό επίσης είναι άλλο. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε προσέχουμε τι κάνουμε στις υπόλοιπες δουλειές μας για να μας... Ο Αλέξης Σπυρόπουλος αποδείχθηκε για κάτι που έγραψε στο SDNA. Ναι, το ξέρουμε όλοι. Αυτό είχε ξεκινήσει όμως από το χωστήρα στο Ολυμπιακό στο κύπελλο. Ναι, 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 γεγονός. Αυτό είχε ξεκινήσει, όπου έχει δώσει ένα αστείο πέναντι στον Ολυμπιακό και ο Αλέξης κάνει αυτό που κάναμε όλοι στο κύπελλο. Έβαλε τα γέλια. Κώστα, η κατάσταση στην Αθήνα είναι μη αναστρέψιμη και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό αυτό. Έτσι, δηλαδή, το Ολυμπιακό είναι το επίκεντρο. Αλλά καταλαβαίνω ότι και ρεπόρτερ άλλων ομάδων και συνάδελφοι έχουν προβλήματα κι αυτοί. Κοίταξε, όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ, εντάξει. Okay, όχι τόσο πολύ. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ τουλάχιστον μεγάλης ομάδας που να μην μπορείς να ξεφύγεις από τη γραμμή. Αν ξεφύγεις από τη γραμμή έστω και λίγο θα φας αποκλεισμό. Δηλαδή αν δεν φας πέσιμο θα φας αποκλεισμό. Δεν θα σου δίνουν ειδήσεις, θα είσαι στην απέξω, ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά θα στοχοποιηθείς, κατάσταση... δεν είναι μόνο ότι... Ναι, μπορεί να φας και πέσιμο. Παιδιά, η κατάσταση είναι όπως είναι και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι στα όρια της διάλυσης. Όταν οι δημοσιογράφοι δεν θωρακίστηκαν την εποχή που είχαν πολύ μεγάλη δύναμη, δεν μπορούν να προστατευτούν τώρα που είναι όλοι με μπλοκάκια και με πολύ λίγα λεφτά και χωρίς επαγγελματικές επιλογές. Τώρα είναι πραγματικά φίλος στον άνεμο, ας πούμε, ο κάθε ιδιοκτήτη. Νομίζω ότι είναι μία αναστρέψη. Ναι. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Εκτός κι αν κάποια στιγμή ο TTV με αυτό το πέσιμο που έφαγε παραδείγματος χάρη στην ιστοσελίδα του προχθές αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι στο ξεφυλίδα, ρε παιδί μου, ότι εντάξει είναι μια πλατφόρμα πούμε, που έχει το καλύτερο αθλητικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Champions League, Europa League, μεγάλα πρωταθλήματα. Φοβερή ποιότητα, πολύ υψηλό επίπεδο. Ναι, ναι. Και καλούς δημοσιογράφους να το πούμε αυτό. Έτσι, ναι. Ξέρεις, υπάρχει μια αντίληψη ότι υπάρχει ο Διακογιάννης και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, αλλά τα νέα παιδιά είναι πιο κατρατισμένα και υπάρχουν κάποια που να περιγράψουν εξαιρετικά. Σωστά. Αν τους αφήσεις όμως, θα περιγράψουν. Άμα τους υποχρεώνεις να... αυτό που λέμε να κάνουν το άσπρο μαύρο, θα κυριστούν και αυτοί. Μάλιστα. Μόνη ελπίδα είναι αυτή, να καταλάβει κάποια στιγμή επιχειρηματικά ή εμπορικά που κάνει ζημιά. Έχει εικόνα γιατί διεκόπη η μετάδοση του Θαναϊδάκη μετά το πέναλτι. Θα σας σου πω την επίσημη ή την ανεπίσημη. Την ανεπίσημη. Η ανεπίσημη είναι ότι σηκώθηκε να πανηγυρίσει και έβγαλε τα καλώδια. Αλλά αυτό δεν είναι τεκαρισμένο. Όχι, σιγά. Εντάξει, μην το αναπαράγουμε περισσότερο, άμα δεν το τσεκάρουμε. Πάντως έκανε μια απότομη κίνηση λόγω του ενθουσιασμού και δημιουργήθηκε ένα τεχνικό πρόβλημα. Αυτό είναι που κυκλοφορεί. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Φιλιά.